σε διόρη συμβολική κατάληψη των γραφείων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών προχώρησαν σήμερα το πρωί επαγγελματοβιοτέχνες του νομού. Τα τελευταία χρόνια χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Οι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας και οι μισοί τουλάχιστον έχουν οφειλές σε τράπεζες, στο δημόσιο και σε ασφαλιστικούς φορείς. Εξαιτίας όλων αυτών, σε όλη τη χώρα, 1 εκατομμύριο άμεσα και έμεσα ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ στερούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στη Λάρισα επικρατεί η ίδια κατάσταση που επικρατεί παντού. Το 1 στους 2 είναι ανασφάλιστο αυτή τη στιγμή. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Σε άλλες περιοχές είναι πολύ περισσότερο ακόμα, έχουν μεγαλύτερη ακόμη κρίση. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή οδεύουμε σε μια ανθρωπιστική κρίση. Το λέω και λυπάμαι, σηκώνεται η τρίχα μου που λέω αυτά τα πράγματα. Εάν δεν εισακουστούμε και πάλι στη νέα κυβέρνηση, την οποία ας τη δώσουμε λίγο περιθώριο, αλλά όχι μεγάλο περιθώριο, από ό,τι βλέπω όμως το ίδιο σχήμα έχει και πιο σκληρή θα γίνει, από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα οργανωθούμε μάλλον πολύ πιο καλύτερα για να μπορέσουμε να στείλουμε τα μηνύματα που πρέπει να στείλουμε κάτω για να μπορέσουμε να έχουμε την ασφάλεια και οτιδήποτε άλλο που χρειάζεται να έχει ένας ασφαλισμένος. Οι προτάσεις των επαγγελματοβιοτεχνών είναι πάγωμα των οφειλών μέχρι να περάσει η κρίση, η ιατροφαρμακευτική κάλυψη χωρίς προϋποθέσεις για όλους τους ασφαλισμένους, να έχει ο επαγγελματίας ελεύθερη επιλογή κλάσης στον ΟΑΕ, διότι έτσι πιστεύουν πως θα ενεργοποιηθούν πάνω από τους μισούς οφειλέτες και σύμφωνα με τους πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, θα εισρέψουν στα ταμεία πάνω από 500 εκατομμύρια. Εάν λοιπόν μας ακούσουν και δεχτούν να πληρώσουμε και να υπαχθούμε σε μια κατώτερη ασφάλεια, είμαι σίγουρος ότι πιθανότατα να ενεργοποιηθούν πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι και πιθανότατα να εισρέψουν στα ταμεία κάποια χρήματα. Και σύμφωνα με μια έρευνα που έκανε το ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, θεωρεί με τις πιο μετροπαθείς έρευνες εκτιμήσεις που έχει κάνει, θα εισδέψουν στα ταμεία πάνω από 550 εκατομμύρια. Κατά συνέπεια, έτσι θα δουν μια ανάσταση στο ταμείο. Τέλος, οι επαγγελματίες και του νομού Λάρισας ζητούν από ποινικοποίηση των οφειλών προς τον ΟΑΕ και ενεργοποίηση του συστήματος κοινωνικής προστασίας και του λογαριασμού ανεργίας για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.